σώμα, μέλη του σώματος σωτηρία είμαστε. Κάθε ένας είναι ένα μέλος, κάποιος είναι ένα πόδι, κάποιος είναι το αυτί, κάποιος είναι η καρδιά του Κυρίου, κάποιος είναι τα σπλάχνα του Κυρίου, είμαστε μέλη ενός σώματος. Και ο λόγος του Θεού είναι ότι πρέπει να καταρτιστούμε σαν μέλη του σώματος, να εκπαιδευτούμε, για να μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι στα χέρια του Θεού και να μας αξιοποιήσει ο Κύριος για τη δικιά του βασιλεία και τη δικιά του χάρη, έτσι. Και θα πάμε 1451 σελίδα και θα δούμε κάτι πολύ ωραίο, όπως μας πήγε και το Άγιο Πνεύμα, για τον καρπό του Κύριου. Ιωάννης 15 κεφάλαιο. Ιωάννης 15, 1451. Βρήκαμε όλοι. Πόσο ωραία ξεκινάει το κεφάλαιο. Τι λέω, εγώ είμαι η άμπελος. Ο Ιησούς Χριστός είναι η άμπελος του Θεού κάτω στην γη. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατέρας μου είναι ο Γεωργός. Κάθε κλίμα σε μένα το οποίο δεν φαίνει καρπό, στο αρχαίο κείμενο λέει έρε, εδώ λέει το αποκόπτη, και καθένα το οποίο φέρνει καρπό το καθαρίζει για να φέρει περισσότερο καρπό. Τώρα εσείς είστε καθαροί εξαιτίας του λόγου που σας μίλησα, να μείνετε ενωμένοι μαζί μου και εγώ ενωμένος μαζί σας, όπως το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό από μόνο του, αν δεν μείνει ενωμένο με την άμπελο. Έτσι και εσείς αν δεν μείνετε ενωμένοι μαζί μου, εγώ είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα, εκείνος που μένει ενωμένος μαζί μου και εγώ μαζί του, αυτός φέρνει πολύ καρπό, επειδή χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Αν κάποιος δεν μείνει ενωμένος μαζί μου, ρίχνεται έξω όπως το κλίμα και ξεραίνεται και τα μαζεύουν και τα ρίχνουν σε φωτιά και καίγονται. Αν μείνετε ενωμένοι μαζί μου και τα λόγια μου μένουν μέσα σας, θα ζητάτε ό,τι αν θέλετε και θα γίνει σε εσάς. Κατά τούτο δοξάζεται ο Πατέρας μου, στο να φέρετε πολύ καρπό και έτσι θα είστε μαθητές μου. Τι λέει εδώ πέρα, ο Θεός θέλει να φέρουμε πολύ καρπό, όχι λίγο καρπό, άφθονο καρπό. Γιατί έτσι θα δοξαστεί ο Θεός, έτσι. Όπως ο Πατέρας αγάπησε εμένα και εγώ αγάπησα εσάς, να μείνετε στην αγάπη μου. Αν φυλάξατε τις εντολές μου, θα μείνετε στην αγάπη μου, και εγώ φυλάξα τις εντολές του Πατέρα μου και μένω στην αγάπη μου. Αυτά μίλησα σε εσάς και να μένει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης. Ο Θεός θέλει να είμαστε χαρούμενοι. Μας απαγορεύει να είμαστε στεναχωρημένοι. Το ξέρετε. Ο Θεός λέει θέλω να είσαστε χαρούμενοι. Γιατί αν είσαστε στεναχωρημένοι δεν μπορώ να σας χρησιμοποιήσω. Αν είσαστε χαρούμενοι, μπορώ να κάνω το θέλω στη ζωή σας. Αλληλούια. Δόξα στον Κύριο. Αυτή είναι η εντολή μου να αγαπάτε ένα τον άλλο, όπως και εγώ σας αγάπησα. Μεγαλύτερη από τούτη την αγάπη δεν έχει κανένας που να βάλει κάποιος στην ψυχή του χάρη τον φίλο του. Εσείς είστε φίλοι μου, αν κάνετε όλα όσα εγώ σας παραγγέλνω. Δεν σας λέω πλέον δούλους, επειδή ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριος του, εσάς όμως σας έχω κάνει σε φίλους. Επειδή όλα όσα άκουσα από τον Πατέρα μου, σας τα φανέρωσα. Εσείς δεν διαλέξατε εμένα, αλλά εγώ διάλεξα εσάς και σας διέταξα για να πάτε εσείς και να κάνετε καρπό και ο καρπός σας εμένει, ώστε ό,τι ζητήσετε από τον Πατέρα στο όνομά μου να σας το δώσει, αυτά σας παραγγέλνω, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Αλληλούια. Ξέρετε, σε αυτό το κεφάλαιο που είναι ένα από τα πιο ωραία κεφάλαια στη Βίβλο, έχει ένα μεγάλο κλειδί έχει μέσα. Και αυτό το κλειδί είναι ένα μεγάλο όπλο για τους τελευταίους χρόνους. Λέγεται «ετείτε και λαμβάνετε». Ο καρπός δεν έρχεται με άλλο τρόπο παρά με το «ετείτε και λαμβάνετε». Και ο Θεός μας το λέει αυτό με έναν απλό τρόπο και μας λέει ότι είναι γεωργός είναι ο Θεός. Και ο Χριστός είναι η άμπελος του Θεού κάτω στη γη. Αν κάποιος δεν μείνει ενωμένος με τον Χριστό, δεν μπορεί να είναι και μέσα στην άμπελο του Θεού, στην άμπελο που είναι ο Χριστός. Επομένως, ό,τι είναι έξω από τον Χριστό και έγινε, ξεραίνεται και χάνεται. Αλλά μέσα στην άμπελο υπάρχουν δύο είδη κλιμάτων. Υπάρχουν τα κλίματα που φέρνουν καρπό και τα κλίματα που δεν φέρνουν καρπό.
Γι' αυτό και στο αρχαίο κείμενο το λέει, κάθε κλίμα που δεν φέρνει καρπό, το αίρει. Ο Θεός το σηκώνει. Γιατί ο Θεός σηκώνει το κλίμα που δεν φέρνει καρπό? Γιατί ο Θεός αγαπάει τα κλίματα. Και αν πάτε στα χωράφια που είναι οι γεωργοί που έχουν τα μπέλια, τα κλίματα είναι παιδιά τους. Και κάθε κλίμα που δεν φέρνει καρπό, προσπαθεί να το τονώσει και να φέρει καρπό. Αν ένα κλίμα δεν φέρνει καρπό, είναι άκαρπο κλίμα. Υπάρχει ένα ερώτημα σήμερα μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Όλα τα κλίματα φέρουν καρπό? Δεν φέρουν καρπό. Δεν σημαίνει επειδή δεν φέρουν καρπό ο Θεός τα απορρίπτει. Ο Θεός πάντα από την πλευρά του είναι διαθέσιμος στο να φέρουν καρπό. Αν όμως ένα κλίμα μέσα στην άμπελο δεν φέρνει καρπό, υπάρχει αιτία. Το κλίμα έχει αρρωστήσει. Γι' αυτό και ο καλός διεργός προσπαθεί να θεραπεύσει το κλίμα από την αρρώστια για να φέρει καρπό. Δεν πηγαίνει να το κόψει και να το πετάξει. Προσπαθεί να του κάνει διάφορες ενέσεις, φάρμακα και να φέρει καρπό. Αν δεν είναι κάτι ενωμένο με τον Χριστό, κόβεται, ξεραίνεται, πεθαίνει. Επομένως, μέσα στην άμπελο του Θεού υπάρχουν δύο είδη κλιμάτων. Τα κλίματα που εύκολα φέρνουν καρπό και τα κλίματα που δεν φέρνουν εύκολα καρπό. Και ο καλός Θεός θέλει όλα τα κλίματα να φέρουν καρπό. Γιατί έτσι θα δοξαστεί ο Θεός. Όχι απλά να φέρουν καρπό, να φέρουν και άφθονο καρπό. Επομένως, η επιθυμία του Θεού είναι να έχουμε άφθονο καρπό. Γιατί όμως ένα κλίμα δεν φέρνει καρπό? Καταρχήν είναι άπελος. Η άπελος δεν είναι μόνο τα κλίματα, είναι η γη. Είναι φυτευμένα τα κλίματα. Και τότε εμείς είμαστε εμβολιασμένοι πάνω στα κλίματα, πάνω στο Χριστό είμαστε. Γιατί αν ένα χωράφι δεν έχει κλίματα, δεν μπορεί να ονομάζεται άπελος. Πρέπει να έχει κλίματα μέσα. Επομένως, εμείς είμαστε εμβολιασμένοι στο Χριστό είμαστε. Για να μπορούμε να φέρουμε καρπό στη ζωή μας. Αν ένα κλίμα δεν φέρνει καρπό, έχει αρρωστήσει. Και επειδή εδώ μιλάμε για πνευματικά πράγματα, όχι για φυσικά πράγματα, σημαίνει ότι υπάρχει η πνευματική ασθένεια και η φυσική ασθένεια. Και αυτό θα δούμε και την Κυριακή, όταν ο Μωυσής έβγαλε το λαό από την Αίγυπτο και καθώς πορευόντουσαν, άρχισαν να γκουγγίζουν οι Ισραηλίτες. Και τα φίδια τσιμπάγανε τους Ισραηλίτες και αρρωσταίνανε και πεθαίνανε. Σήμερα τα φίδια, γι' αυτό υπάρχουν πολλών ειδών φίδια, κόμπρες, οχές υπάρχουν, κορταλίες. Και αν το κάθε φίδι τσιμπεί σε έναν άνθρωπο, έχει διαφορετικές παρενέργειες στο δηλητήριο. Αλλιώς είναι ένας άνθρωπος αν τον τσιμπήσει κόμπρα, αλλιώς είναι η οχιά. Και σήμερα τα φίδια τσιμπάνε τους ανθρώπους και τσιμπάνε και το λαό του Θεού. Και όταν τα φίδια τσιμπάνε τους ανθρώπους και το λαό του Θεού, αρρωσταίνουν οι άνθρωποι και ο λαός του Θεού. Και τότε δεν μπορούν να φέρουν καρπό. Ο Θεός θέλει και έχει θεραπεία να θεραπεύσει την ασθένεια. Αλληλούια. Τι να κάνει ο Κύριος? Να θεραπεύσει την ασθένεια. Να θεραπεύσει την ασθένεια. Για να μπορέσουν τα κλίματα να φέρουν καρπό να φέρουν. Γιατί αν δεν φέρουμε καρπό, δεν δοξάζεται ο Θεός. Ο Θεός δεν δοξάζεται στην καταστροφή. Ο Θεός δεν δοξάζεται στην ακαρδία. Ο Θεός δεν δοξάζεται στην έλλειψη. Ο Θεός δοξάζεται στην καρποφορία. Γι' αυτό είπαμε ότι όταν τα φίδια τσιμπάνε τους ανθρώπους και τα κλίματα αρρωσταίνουν, τότε τα κλίματα τι κάνουνε, δένονται στον εαυτό τους, αρρωσταίνουν. Και η αρρώστια η πνευματική των τελευταίων χρόνων λέγεται εγωκεντρισμός, λέγεται. Και όταν ένα κλίμα αρρωστήσει πνευματικά, κλείνεται στον εαυτό του. Και μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για τους τελευταίους χρόνους. Υπάρχει η πνευματική ασθένεια, υπάρχει η ψυχική ασθένεια, υπάρχει η σωματική ασθένεια. Και η χειρότερη ασθένεια είναι η πνευματική ασθένεια,
Και έτσι τα κλίματα που είναι κλίματα, είναι φυτευμένα μέσα στην άβελο, είναι εμβολιασμένα με τον Χριστό και δεν μπορούν να καρποφορήσουν. Αλλά η πλευρά του Θεού είναι πάντα διαθέσιμη προς τα κλίματα. Και ο Θεός θα μας δώσει τη θεραπεία για να θεραπευτούν τα πράγματα. Γιατί αν ο Θεός δεν μας δώσει τη θεραπεία, δεν μπορεί να θεραπευτεί τίποτα. Γι' αυτό ευχαριστούμε τον Θεό, γι' αυτό σε κάθε εποχή είναι ο θεραπεύων Θεός είναι. Αλληλούια. Επομένως δεν υπάρχει καρπός έξω από τον Χριστό. Δεν υπάρχει καρπός έξω από την αλήθεια του Λόγου του Θεού και δεν υπάρχει καρπός έξω από την αγάπη του Θεού. Η επιθυμία του Θεού είναι να φέρουμε καρπό. Και ο Θεός θέλει να μας βοηθήσει να μπορέσουμε να εξασκήσουμε αυτό που λέγεται «ετείτε και λαμβάνετε». Και σήμερα ο Θεός μας μιλάει. Σε ποιο κομμάτι στην πνευματική σου ζωή δεν είσαι καλά. Τι δεν μπορείς να νικήσεις. Έχεις κατάκριση, έχεις ανταγωνισμό, έχεις αδυναμία, έχεις αδυναμία να προσευχθείς, έχεις αδυναμία να διαβάσεις τον Λόγο του Θεού. Αυτό είναι μια ασθένεια. Όταν εμείς πούμε, φέρουμε τα αιτήματά μας στον Κύριο και πούμε Κύριε, θέλω να με θεραπεύσεις αυτό το κομμάτι. Να με κάνεις Κύριε κάτι αλλιώτικο. Τότε επιτρέπουμε στο Θεό, μέσα από αυτόν τον τρόπο που λέγεται «τείτε και λαμβάνετε», να αγγίξει αυτό το κομμάτι στη ζωή μας και να το θεραπεύσουμε. Σε τι άλλο κομμάτι, έχουμε κομμάτια στη ζωή μας που είναι άκαρπα κομμάτια. Έχουμε κομμάτια που έχουν καρπό έχουν. Κάποια κομμάτια στη ζωή μας δεν καρποφορούν εύκολα, σχεδόν καθόλου. Πρέπει να ζητάμε από τον Θεό να μας βοηθάει στο συγκεκριμένο κομμάτι που χρειαζόμαστε να φέρουμε καρπό και να δει θεραπεία από τον Θεό. Ο Θεός λέει να ζητάμε τα πάντα από εκείνο για να μπορεί εκείνο σαν καλός διοργός να θεραπεύσει τη ζωή μας, να αγγίξει τη ζωή μας. Και τότε η θεραπεία του Θεού και η χάρη του Θεού και η αγάπη του Θεού και η επιθυμία του Θεού θα μας κάνει κλίματα καρποφόρα. Αλληλούια. Επάνω στο νεύρο που είναι η καταγωγή μου έχουμε πολύ ωραία αμπέλια. Και έχουμε αμπέλια που έχουν μεγάλες κλιματαργίες, είναι 2 μέτρα κλιματαργίες με σίδερα, όλα τα αμπέλια. Και αν πας σε μια τέτοια άβελο, μπαίνεις μέσα και θα, δηλαδή χαίρεσαι να βλέπεις τα κλίματα να φουντώνουν. Να μεγαλώνουν, να γίνονται 2-3 μέτρα και να απλώνουν τα κλαδιά τους και καθώς τα απλώνουν βλέπεις ένα αμπέλι 2-3 στρέμματα και είναι γεμάτο. Και από κάτω βγαίνουν τα τσαβιά, κάτι τσαβιά τόσο μεγάλο, με κάτι σταφύλια τέτοια. Αυτό το αμπέλι μπορείς να πεις είναι αμπέλι που καρποφορεί. Ενώ κάποια άλλα αμπέλια που δεν είναι σε αυτό το επίπεδο, δεν μπορείς να πεις ότι αυτά τα αμπέλια είναι αμπέλια που φέρνουν καρποφορία. Ο Θεός θέλει να είμαστε τέτοια κομμάτια, τέτοια κλαδιά, να έχουμε τέτοια καρποφορία στη ζωή μας, άφθονη. Για να έχουμε άφθονη καρποφορία πρέπει να ζητάμε από τον Θεό να μας θεραπεύει, με ειλικρίνεια. Να λέμε στον Κύριο συνέχεια τι δεν μπορούμε, τι μας νικάει. Υπάρχουν πράγματα στη ζωή σου που σε νικάνε. Λες σήμερα ζητάς συγχώρεσαι από τον Θεό, Κύριε συγχώρεσαι με και αύριο σε νικάει πάλι αυτό. Ξαναπάλι ζητάς από τον Θεό συγχώρεσαι και πάλι αυτά και μετά από 2 μέρες σε ξανανικάει αυτό. Και αυτό πηγαίνει συνέχεια τώρα. Και απλά ο άνθρωπος τι κάνει, το κρύβει γιατί το κρατάει προσωπικό, δεν το λέει σε κανένα. Αλλά στην ουσία υπάρχουν κομμάτια που είναι ακάρπατα. Δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις. Γι' αυτό ο Θεός έχει την άβελο που σου λέει υπάρχουν 2 πλευρές, η καρποφορία και η έλλειψη καρποφορίας. Όλοι έχουμε σε κάποια κομμάτια καρποφορία, σε κάποια κομμάτια δεν έχουμε καρποφορία. Και πρέπει να επιτρέψουμε στο Θεό να μας διατρέψει. Παράδειγμα, ένα παιδί του Θεού δεν μπορεί να εκκλησιάζεται. Έχει δυσκολία να πηγαίνει στην εκκλησία. Είναι μια ασθένεια αυτή. Όταν λέει ο Χριστός να μείνετε σε μένα, δεν λέει να μείνουμε στο συνέστημα.
να μείνουμε στον Χριστό πνευματικά, να μείνουμε στην Εκκλησία Του, να μείνουμε στο σώμα Του, να μείνουμε στο αίμα Του, να μείνουμε στην προσευχή, και τότε μένουμε στον Χριστό. Δεν είναι κάτι συναισθηματικό αυτό. Κάποιος δεν μπορεί να το κάνει αυτό, κάποιος το κάνει εύκολα. Αυτός που δεν μπορεί να το κάνει έχει ασθένεια σε αυτό το πράγμα. Και τότε χρειάζεται να ζητήσει από τον Θεό να τον θεραπεύσει. Κάποιος έχει ασθένεια σε ένα άλλο πράγμα. Λειτουργεί ως διπλός άνθρωπος έξω. Μία μιλάει για τον Χριστό, μία χάνεται ο Χριστός από τη ζωή του. Είναι ασθένεια. Κάποιος δεν το έχει αυτό, έχει μία αμαρτυρία. Μία πλευρά. Όταν το αναγνωρίσει και πει «Κύριε, βοήθησέ με να θεραπευτώ», τότε ο καλός διεργός θα τον θεραπεύσει. Γιατί ο καλός Θεός θέλει να καρποφορήσουν. Χρειάζεται ειλικρίνεια με τον Θεό. Αν δεν ζητάς από τον Θεό τίποτα, είσαι υπερήφανος. Ο άνθρωπος που δεν ζητάει από τον Θεό στηρίζεται στον εαυτό του. Στηρίζεται στον εαυτό του. Ο άνθρωπος που εξαρτιέται από τον Θεό στηρίζεται στον Θεό. Επομένως, αυτός είναι ο γεωργός που έχει τα φάρμακα. Και εμείς πρέπει να μείνουμε ενωμένοι με τον Χριστό για να πάρουμε τη θεραπεία. Αν φύγουμε από τον Χριστό, δεν υπάρχει θεραπεία. Δεν υπάρχει θεραπεία. Έξω από τον Χριστό δεν υπάρχει θεραπεία. Γι' αυτό πρέπει να μείνουμε, γι' αυτό λέει ότι... Και τι λέει εδώ πέρα, δεν με διαλέξατε εσείς, λέει ο Χριστός. Εγώ σας διάλεξα. Και σας διέταξα να φέρετε καρπό, δηλαδή μας έδωσε εντολή. Όχι απλά θέλει, ο Θεός δεν θέλει, αυτά είναι πράγματα ψυχικά και θα λείπουν στη σφαίρα της ψυχής. Για να φέρουμε καρπό πρέπει να πλησιάσουμε τον Θεό. Όσο πιο μακριά είμαστε από τον Θεό, υπάρχουν κενά στη ζωή μας. Υπάρχουν κενά φωτισμού και χάρης. Και σε αυτά τα κενά μπορεί και σε χτυπάει το κακό, σε χτυπάει ο διάβολος, σε χτυπάει η αμαρτία. Όσο πλησιάζουμε τον Θεό δια του Χριστού και δια του αίματος, μπορούμε να καλύψουμε τα κενά. Και όσο πλησιάζουμε τον Θεό, αλλάζουν και οι τρόποι του. Θα γίνεται πιο φωτεινή, γίνεται πιο ευεργετική. Όσο είμαστε σε απόσταση με τον Θεό, είμαστε ευάλωτοι στην ασθένεια. Είμαστε ευάλωτοι στην ασθένεια. Γι' αυτό ο καλός Θεός εξετάζει όλα τα κλίματα, όλες τις βέρνες, σε όλο τον κόσμο, για να δει έχουν καλό καρπό, έχουν μεγάλα τσαμπιά, έχουν μεγάλα σταφύλια, για να μπορεί να βγει από το σταφύλι η δροσιά του σταφυλίου που μετά γίνεται και κρασί. Το σταφύλι σε δροσίζει και μετά το κρασί σε φρένει, σε κάνει και χαίρεση. Και ο καρπός μας κάνει και φρενόμαστε στην παρουσία του Θεού και δροσιζόμαστε. Και έτσι έχουμε και χαρά στη ζωή μας. Και καταλαβαίνουμε ότι ο καλός Θεός θέλει να μας καθαρίζει, θέλει να μας θεραπεύει και να μπορεί να αγγίξει βαθιά τη ζωή μας. Αλληλούια. Γιατί ο Θεός θα μας εξετάσει με τον πνευματικό του λόγο. Και όταν μας εξετάζει ο Θεός με τον πνευματικό λόγο δεν μπορείς να κρυφτείς. Σε ξεσκεπάζει ο Θεός. Και αυτό είναι καλό για να σε προσβάλλει, γιατί ο Θεός ποτέ δεν προσβάλλει τα παιδιά του τον άνθρωπο. Έχετε δει κανένα γεωργό να πάει στο αμπέλι μέσα και να πάρει ένα τσεκούρι και να χτυπάει το κλίμα και να πει δεν βγάζει καρπό και να το βρίζει και να το χτυπάει. Θα πρέπει να είναι άρρωστος αυτός. Ο καλός γεωργός το προσεγγίζει το κλίμα με αγάπη και ενδιαφέρον για να φέρει καρπό. Ο Θεός είναι προσιτός προς την καρποφορία. Αυτό που θέλει να μας δείξει είναι ότι θέλει να μας πει ότι έχουμε κομμάτια που είναι άκαρπα. Κάποιος έχει σε αυτό το κομμάτι, κάποιος έχει στο άλλο κομμάτι, κάποιος είναι στο άλλο κομμάτι και αυτή η ακαρπή έρχεται από κάτω. Από το τσίπημα του φιδιού έρχεται. Γι' αυτό θα πούμε και την Κυριακή πώς μπορούμε να προστατευτούμε από το τσίπημα του φιδιού που είναι δηλητήριο. Αρρωσταίνουν οι χριστιανοί και αρρωσταίνουν οι άνθρωποι. Αρρώστια έρχεται. Μόνο δια του αίματος του Ιησού Χριστού εκεί υπάρχει θεραπεία. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο θεραπεία. Και όσο το φίδι τσιμπάει τους ανθρώπους, γίνονται εγωκεντρικοί άνθρωποι. Κλείτω στον εαυτό τους μέσα, κλείτω στο εγώ τους μέσα.
Και όσο κλείνονται στο εγώ τους, περιορίζουν τον Θεό, δεν μπορεί να γίνει ο Θεός από μέσα τους. Όσο όμως ο Θεός μας διατρέβει, μας θεραπεύει από το δηλητήριο του φυτιού, τότε ελευθερωνόμαστε από την ασθένεια και τότε ελευθερώνεται και ο Θεός από τη ζωή μας. Αν ο Θεός δεν ελευθερώνεται από μέσα μας, δεν μπορούμε να φέρουμε καρπό. Γιατί ο Θεός σχεδίασε καρπό για τη ζωή μας. Γι' αυτό τα πάντα λέγονται ετείτε και λαμβάνετε. Γι' αυτό έχουμε ταμείο στην Εκκλησία να γράφουμε οτιδήποτε έχουμε ανάγκη. Έχουμε και ένα προσωπικό ταμείο στο σπίτι μας και τα φέρνουμε όλα στο Θεό. Κύριε, χρειάζομαι σοφία, χρειάζομαι διάκριση, χρειάζομαι κάποιος δεν μπορεί να διαχειριστεί το θέλω του καλά. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί, κάνει λάθος πράγματα συνέχεια. Θα πει, Κύριε, βοήθησέ με να χρησιμοποιήσω σωστά το θέλω του. Και τότε ο Θεός τον κάνει ένα σωστό διαχειριστή στη ζωή του μας. Αν δεν το ζητήσει από το Θεό, δεν το διαχειριστείς ποτέ. Και μπορείς να δεις και εδώ στην εκκλησία αυτή και σε άλλες εκκλησίες, ένα χριστιανό που για 20 χρόνια δεν μπορεί να ξεπεράσει ένα κομμάτι. 20 χρόνια χρόνια. Και ο καθένας μπορεί να ξέρει. Δεν μπορούμε να νικήσουμε αυτές τις καταστάσεις μόνοι μας. Ο Θεός θέλει αυτές τις καταστάσεις να ξεπεράσουν σε ένα μήνα, όχι σε 20 χρόνια. Αν κάνουμε 20 χρόνια να περάσουμε μια κατάσταση και άλλα 20 μέρες, 40 χρόνια. Και άλλα 20 μέρες, ξέρετε, πάει ο καρπός, κάθε. Ο Θεός θέλει να έχουμε γρήγορη αλλαγή στη ζωή μας. Ποιο είναι αυτό? Ετείτε και λαμβάνετε. Ζητάς από τον Θεό τα πάντα. Στέκεσαι μπροστά και του δίνεις προσφορά του Θεού. Του λες, Κύριε, εδώ είμαι. Έχω ανάγκη τη θεραπεία σου, την ελευθερία σου, τη σοφία σου, έχω ανάγκη την χάρη σου. Και τότε ο Θεός εργάζεται ανάλογα σε τι του ζητάμε. Αλληλούια. Αν δεν το ζητήσουμε, δεν εργάζεται ο Θεός. Μαγικά δεν κάνει ο Θεός. Αν θέλουμε αλλαγές επάνω μας, ζητάμε από τον Θεό. Και τότε ο Θεός υπόσχεται να μας ακούει και να μας βοηθάει. Και τότε αυτό λέγεται χάρη. Κάποιος είναι ευάλωτος στα συναισθήματά του. Και δεν μπορεί να του κουμαντάρει τα συναισθήματά του. Και τα συναισθήματά του είναι σαν τον αέρα. Μία πάνε δεξιά, μία πάνε αριστερά. Και έτσι κινείται και η ζωή του. Μία δεξιά, μία και αριστερά. Όταν πει Θεέ μου, θεράπευσέ με σε αυτό το κομμάτι, τότε ο Θεός θα τον γιατρέψει μας. Και τότε θα δει μια αλλαγή σε αυτό το κομμάτι και μια ελευθερία. Κάποιος δεν μπορεί να διαβάσει τον λόγο του Θεού, να καταλάβει τον λόγο του Θεού. Τι κάνει, λέει, Κύριε, βοήθησέ με να καταλαβαίνω τον λόγο σου. Βοήθησέ με να αντιλαμβάνομαι και αυτό το κομμάτι. Πριν το μιλήσω, χθες που ο Θεός άρχισε να μου δίνει αυτό το μήνυμα, εδώ είμαστε, όχι φασαρίες, έτσι, εδώ είμαστε. Και τότε ο Θεός άρχισε να μου δίνει να καταλαβαίνω. Γιατί στο αρχαίο κείμενα λέει ότι δεν κάνει καρπό, το σηκώνει ο Θεός. Θέλει να πει ότι υπάρχουν, δεν είναι όλα τα κλίματα καρποφόρα μέσα στην άβελο. Δεν είναι όλα καρποφόρα. Υπάρχουν κλίματα που είναι άκαρπα. Και λέω, Κύριε, τι θέλεις να πεις σε αυτό το κομμάτι, πώς το εννοήσεις. Θέλω να το καταλάβω εγώ. Γιατί αν έχουμε την εντύπωση ότι όλα τα κλίματα μέσα στην άβελο έχουν καρπό, τότε δεν μπορείς να δεις το σημείο που δεν έχει καρπό, που είναι άρρωστο. Όταν όμως καταλάβεις ότι ναι, έχεις καρπό σε ένα κομμάτι στο άλλο, δεν έχεις καρπό και χρειάζεσαι τη θεραπεία του Θεού, τότε ο καλός Θεός θα σου δώσει θεραπεία. Και όταν σου δώσει θεραπεία, θα σου δώσει και καρποφορία. Αλληλούια. Και τότε θα νικήσουμε την ακαρπία στη ζωή μας και θα φέρουμε πολύ καρπό. Ο Θεός θέλει να απαντάει σε κάθε προσευχή μας. Δεν είμαστε στο σημείο σήμερα να πεις ότι εγώ έκανα 10 προσευχές και πήρα πάντα στις 10. Ο Θεός όμως θέλει να φτάσουμε σε ένα σημείο 10 προσευχές και 10 απάντησες. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να δουλέψει ο Θεός επάνω μας, να εργαστεί επάνω μας, για να μπορέσει να θεραπεύσει και να μπορούμε να θεραπευτούμε μέσα στην αγάπη του Κυρίου και στη φιλία Του. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, εσείς είστε φίλοι μου. Μας αποκαλεί φίλους.
και στη φιλία υπάρχει συμμερισμός και η οικειότητα υπάρχει. Μην κρύβεις την αδυναμία σου από το Θεό. Μην βγαίνεις και λες, Κύριε, πόσο τέλειος άνθρωπος είναι, πόσο άγιος είναι, πόσο... Μην το κρύβεις αυτό. Φέρ' το στο Θεό αυτό. Και τότε ο Θεός θα στο γιατρέψει, θα το θεραπεύσει. Αν το κρύβουμε, δεν γίνεται τίποτα, πρέπει να το φέρουμε στο Θεό. Για να μπορεί ο καλός Θεός να μας θεραπεύει, για να μπορούμε να ζητάμε και να έχουμε στη ζωή μας απαντήσεις, ελευθερία και ευλογία. Και πρώτα ζητάμε για τον εαυτό μας, πρώτα ζητάμε για τα σπίτια μας, την οικογένειά μας, μετά ζητάμε για την Εκκλησία του Ιησού και μετά ζητάμε και για άλλους ανθρώπους. Αλληλούια. Και από το μεσημέρι που ήμουν στο σπίτι και περίμενα, έτσι παίρνοντας αυτό το μήνυμα από τον Θεό, εκείνη την ώρα το Άγιο Πνεύμα άρχισε να μου μιλάει. Και αυτομάτως σηκώνομαι και παίρνω ένα χαρτί και άρχισα να γράφω αιτήματα, πρόσωπα, καταστάσεις, πράγματα, να σπάσει δύναμη του Σατανά, να δεθούν τα πονηρά πνεύματα στον κόσμο, να σπάσει η ακαρπία, να σπάσει πλάνη. Τα ζήταγα από τον Θεό, τα έγραψα, τα έφερα στο κουτί. Και πρέπει να ζητάμε από τον Θεό να δέσει τον διάβολο και την αμαρτία. Πρέπει να ζητάμε από τον Θεό να σπάσει την κατάρα και την πλάνη. Ο Θεός το κάνει. Πρέπει να ζητάμε από τον Θεό να μας χαρίσει νίκη. Και τότε, όσο εμείς θεραπευόμαστε, βγαίνει από μέσα μας ο Θεός, το χρήσμα. Τι σημαίνει βγαίνει το χρήσμα. Τι σημαίνει είμαστε χρησμένοι. Καταρχήν, τι είναι το χρήσμα, ξέρουμε τι είναι το χρήσμα. Το χρήσμα μπορούμε να το δούμε σε τρεις αλήθειες. Είναι το λάδι και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορείς να είσαι χρησμένος αν δεν έχεις το Άγιο Πνεύμα. Δεύτερο, το χρήσμα είναι μέσα η ικανότητα του Θεού. Η ικανότητα να μιλάς, η ικανότητα να υπηρετείς, η ικανότητα να προφητεύεις, η ικανότητα να γλωσσομιλείς, η ικανότητα του Θεού. Ο Θεός με χρήει και με ικανώνει. Και τρίτο, μέσα στο χρήσμα είναι η χάρη του Θεού. Δηλαδή ο Θεός με το Πνεύμα του με χαριτώνει και με κάνει ικανό. Και ο Θεός θέλει να μας εμπιστευτεί το χρήσμα του. Αλληλούια! Το πολύτιμο χρήσμα του. Τι σημαίνει όταν ο Θεός σου εμπιστεύεται το χρήσμα? Δεν μπορεί να σε εξουσιάσει η ακαρπία. Δεν μπορεί να σε εξουσιάσει η έλλειψη. Τι γίνεται? Γιατί λύνεται το χρήσμα από μέσα και δεν μπορεί να σε δέσει η ακαρπία. Δεν μπορεί να σε αγγίξει. Με τίποτα. Γιατί περπατάς στην ευλογία, στη ροή του Θεού. Και να πεις θέλω να είμαι λυπημένος, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί το χρήσμα σε κάνει χαρούμενο. Το να πεις θέλω να μην έχω καρπό, δεν γίνεται. Γιατί το χρήσμα σε κάνει καρποφόρο δέντρο. Λύνεται το χρήσμα. Αν δεν λύνεται το χρήσμα από μέσα μας, δεν μπορούμε να καρποφορήσουμε. Μιλάς με το χρήσμα. Προσεύχεσαι με το χρήσμα, διακονείς με το χρήσμα, καρποφορείς με το χρήσμα και περπατάς σε νίκη ενάντια στην εξουσία του κόσμου με το χρήσμα του Κύριου. Αλληλούια! Ο Θεός θέλει να μας εμπιστευτεί το χρήσμα, το καθαρό του χρήσμα, όχι το πνεύμα της κρίσης. Σήμερα το πνεύμα της κρίσης είναι πολύ έντονο στην Εκκλησία μας. Εξαιτίας μιας συγκεκριμένης κατάστασης που ο λαός του Θεού δεν γνωρίζει το αίμα, την αποκάλυψη του αίματος και τότε το Άγιο Πνεύμα μεταστρέφεται και γίνεται πνεύμα κρίσης. Στην ουσία το πνεύμα της κρίσης αντιγράφει το γνήσιο χρήσμα. Το αντιγράφει. Πώς ήταν οι ευλογίες που έδωσε ο Θεός στον Ισαάκ, μετά οτιδήποτε βγήκε από την Άγαρ ο Ισμαήλ. Ήταν μια αντιγραφή, τα 12 αδέρφια είχε την αντιγραφή από τις 12 φορές του Ισραήλ. Αντιγραφή. Επομένως σήμερα η Εκκλησία έχει το πνεύμα της κρίσης και ο Θεός θέλει να φέρει το χρήσμα. Είναι τελείως διαφορετικό το ένα πράγμα από το άλλο. Για να μας εμπιστευτεί ο Θεός το χρήσμα του, χρειάζεται να γιατρέψει το μέσα μας. Αλληλούια. Χρειάζεται να θεραπεύσει το μέσα μας. Για να μπορεί να σου εμπιστευτεί το χρήσμα του, το ισχυρό του χρήσμα, το καθαρό του χρήσμα, το πολύτιμο χρήσμα,
που μπορεί να αγγίξει ζωές και να φέρει αμαγεία, να αλλάξει καταστάσεις, να αλλάξει ανθρώπους, να λύσει δεσμίους, το ισχυρό και το καθαρό χρήσμα. Αλλά για να δοθεί αυτό το, η καρποφορία του πνεύματος, προηγείται η θεραπεία, προηγείται. Μέσα στην αγάπη του Κυρίου, μέσα στην αλήθεια του Κυρίου, μέσα στην εκκλησία του Κυρίου, μέσα στη σοφία του Κυρίου και μέσα στη θαυμαστία της. Δηλαδή, παράδειγμα, πολλές φορές δεν μπορούμε να νικήσουμε μια αμαρτία. Λέμε, Κύριε, αυτό είναι αμαρτία, αλλά μετά μας νικάει η αμαρτία. Βάζουμε και τον εαυτό για μη. Νομίζει κάποιος το λέω για εσάς, το λέω για όλους μας. Αν δεν ζητήσουμε από τον Θεό να μας δώσει νίκη ενάντια στην αμαρτία, για να νικήσει μια αμαρτία, πρώτα πρέπει να σε κάνει ο Θεός να τη συγχαθεί στην αμαρτία. Αν την αμαρτία την αγαπάμε, δεν μπορεί να φύγει ποτέ η αμαρτία. Η αμαρτία, αλλά δεν που έχει και αυτή μια αγάπη και την αγαπάει ο άνθρωπος. Γιατί είναι μια αγάπη άρρωστη. Όταν λες, Κύριε, αυτό είναι αμαρτία, κάνε με να μην το θέλω, Κύριε. Δεν το θέλω. Εγώ το αγαπάω, αλλά βοήθησέ με να το συγχαθώ, να μην το θέλω. Τότε το Άγιο Πνεύμα θα σε ελέγξει και θα σε κάνει να το συγχαθείς αυτό. Γιατί εσύ μετά το λες με τα λόγια και πας στο το αγκαλιάσματα. Η αμαρτία έχει έλξη, την αγαπάει ο άνθρωπος την αμαρτία. Γιατί τρέφει τη ζωή του. Αν δεν πω εγώ, Κύριε, βοήθησέ με να την νικήσω την αμαρτία. Δεν μπορείς να νικήσεις μια αμαρτία αν δεν την συγχαθείς. Ό,τι και να είναι αυτή η αμαρτία. Για να την νικήσεις την αμαρτία πρέπει να σε ελέγξει ο Θεός και να σε κάνει να μην τη θέλεις. Τότε φεύγει η αμαρτία. Αν δεν σε ελέγξει ο Θεός, την κρατάς την αμαρτία. Σήμερα λες, Κύριε, αυτό είναι αμαρτία και αύριο πας πάρε αμαρτία. Επομένως, χρειάζεται από τον Θεό να ζητάμε τα πάντα μέσα μας. Να μπορεί ο Θεός να είναι και ποιμένας και διορθωτής και σύμβουλος και ευαγγελιστής και απόστολος και προφήτης, να είναι τα πάντα και να μας κάνει να μπορούμε να θεραπευτούμε. Γιατί η πλευρά του Θεού είναι αυτή, θέλω να έχετε καρπό. Αν δεν έχουμε καρπό στο σημείο που πρέπει, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε ασθένεια στα κλίματα. Και ο καλός Θεός θα μας θεραπεύσει. Αλληλούια! Τι θα μας κάνει ο καλός Θεός? Θα μας θεραπεύσει, θα μας διατρέψει, για να μπορούμε να απελευθερωθεί και να μας εμπιστευτεί το χρήσμα του Θεού, το πολύτιμο χρήσμα, το δημιουργικό του χρήσμα, το χρήσμα που δημιουργεί, που κυριαρχεί, που δένει ζωή, που εξουσιάζει. Περπατάς και ρέει η ευλογία, περπατάς και τρέχει το λάδι του Θεού από μέσα σου, και αισθάνεσαι ότι είσαι ένα πριγκυπόπουλο του Θεού. Έτσι θέλει να ζήσουμε. Σαν πριγκυπόπουλο να ζήσουμε. Γι' αυτό μας είπε το Άγιο Πνεύμα στην Κυριακή να μας αλλάξει την όραση. Τι σημαίνει πρέσβης, τι κάνει ένας πρέσβης εδώ, ο πρέσβης της Αμερικής, τι κάνει? Εξετάζει την Ελλάδα πια πώς μπορούν τα συμφέροντα της Αμερικής να έρθουν. Τι κάνει ένας πρέσβης της Βασιλείας του Θεού, εξετάζει αυτό τον τόπο. Πώς μπορούν τα συμφέροντα της Βασιλείας του Θεού να περάσουν σε αυτόν τον τόπο? Για να γίνει αυτό πρέπει να λύνεται το χρήσμα μέσα μας. Το υπέροχο χρήσμα. Το ευλογημένο χρήσμα. Είναι ακριβό είναι όμως. Στήχησε το αίμα του Ιησού και μπορούμε δια του αίματος του Ιησού να λαμβάνουμε το χρήσμα, να λαμβάνουμε τη θεραπεία καθώς με ειλικρίνεια υποτάσσουμε τον εαυτό μας κάτω από το Λόγο του Θεού. Είσαι έτοιμος να υψωθείς με τον Λόγο του Θεού? Είσαι έτοιμος να διορθωθείς από τον Λόγο του Θεού? Δεν είσαι έτοιμος. Γι' αυτό εγώ τι ζητάω σαν εργάτης του Θεού? Ζητάω, Κύριος, να αγγίξει το λαό του με μετάνοια. Να αγγίξουν, να βλέπουμε χριστιανούς να κλαίνε, να συντρίβονται και να αποχωρίζονται μια αμαρτία, να φεύγει η αμαρτία από τη ζωή τους. Όχι να τη χαϊδεύουμε σήμερα και αύριο και μετά από ένα μήνα και τον άλλο χρόνο και ξανά η αμαρτία. Ο Θεός να επισκεφτεί το λαό του και να φέρει έλεγχο, υπερψυχικό έλεγχο. Εμένα τώρα ο Θεός με έλεγξε, όταν το γνώρισε, με έλεγξε ο Θεός. Και με έλεγξε τόσο δυνατά που για ένα μήνα έκλαιγα ημέρα και νύχτα, έκλαιγα.
και καταλάβαινε ότι ήμουν ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος του πλανήτη. Καταλάβαινε ότι είχα αδικήσει ανθρώπους, είχα κάνει πράγματα, είχα πει ψέματα, είχα κάνει. Εκεί με έλεγε ο Θεός και έκλαιγα ημέρα και νύχτα έκλαιγα. Επί ένα μήνα έκλαιγα. Με κοιτάγανε οι άνθρωποι και σου λέει τι έπαθε αυτός. Τι έχει πάθει. Έκλαιγα μέρα και νύχτα με να τρέχει το δάκρυ συνέχεια. Έλεγχος Θεού. Ήρθε πάνω μου και συγκλονίστηκε η ζωή. Αλλά αυτός ο έλεγχος έφερε μια φοβερή αλλαγή στη ζωή μας. Μοναδική αλλαγή έφερε. Με έλεγξε ο Θεός. Τόσο πολύ που δεν μπορούσα να κρυφτώ, δηλαδή θυμήθηκα τα πάντα στη ζωή. Το τι έκανα, το τι είπα, το τι σκέφτηκα, τα μου ήρθαν όλα σαν βίντεο, μου ήρθαν όλα πέρασαν. Και το μόνο που έλεγα, Κύριε Έλεος, εγώ έκλαιγα. Έσυγα ημέρα και νύχτα, ο κόσμος δεν μπορούσε να καταλάβει τι είχα πάθει, έκλαιγα. Έλεγχος Θεού ήρθε. Ο Θεός θέλει να μας βοηθήσει, για να καρποφορήσουμε σαν κλίματα. Αλληλούια. Άμα σε πάρω και σε πάω σε μια τέτοια άβελο όπως είναι εκεί στον Εύρο, θα μπεις μέσα στο αμπέλι και δεν φεύγεις. Θα κάτσεις ένα μήνα μέσα και από κάτω. Στη δροσιά της κλιματαριάς, στα σταφύλια που έχει, στο νερό το κρύο που έχει, δεν φεύγεις. Θα πεις, Κύριε, θέλω να κατασκηνώσω εδώ πέρα. Έτσι θέλει να μας κάνει ο Κύριος. Καρποφόρα κλίματα. Χαλλελούια. Καρποφόρα κλίματα. Χαλλελούια. Τι θέλει να μας κάνει ο Κύριος. Καρποφόρα κλίματα. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας βοηθάει, μας συμβουλεύει, μας ελέγχει ο Λόγος του Θεού για να μπορέσουμε τα παιδιά του Θεού να πάρουμε καρπό από το Θεό να πάρουμε. Η πηγή του καρπού είναι ο Κύριος. Χαλλελούια. Ο Θεός έχει σχεδιάσει ένα καρπό προσωπικό για τον κάθε άντρα, την κάθε γυναίκα, την κάθε οικογένεια, το κάθε σπίτι, καρπός Θεού, ευλογημένος. Να έρθει από τον Θεό και να καρποφορήσουμε και να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου, γιατί ο καλός Θεός η πλευρά του είναι πάντα καλή και προσιτή και μας αποκαλεί και φίλους ο Κύριος, μας λέει ότι μας έδωσε και εντολή. Μας λέει ότι θέλει να έχουμε πάρα πολύ καρπό, όχι λίγο, πάρα πολύ καρπό. Γιατί να έχουμε πολύ καρπό, για να πάρουν και άλλοι από αυτόν τον καρπό. Για να βγαίνει, να το μοιράσουμε τον καρπό και σε άλλους ανθρώπους. Να πιούνε το νερό του Θεού, να ξεδιψάσουν, να τους αγγίξει ο Κύριος, να τους αγγίξει το χρήσμα του Θεού, να γίνει ευλογία να γίνει. Χαλλελούια. Γι' αυτό ο Κύριος μας δίνει ωραία πράγματα, γιατί στη φιλία υπάρχει συνερισμό. Με ποιον έχεις μοιραστεί τα πιο προσωπικά πράγματα στη ζωή σου, με τους φίλους. Κάποιον που τον αισθάνεσαι φίλο του, τα λες όλα, τις τα λέει όλα. Και ο Θεός θέλει να τον αισθανθούμε φίλο στη ζωή μας. Να μην του κρύβουμε τίποτα, τα λέμε όλα. Και τότε ο καλός Θεός έχει και το φάρμακο, έχει και τη θεραπεία, να μας θεραπεύει. Αλληλούια. Προσέξτε τι γίνεται, σε αυτό που μιλάμε υπάρχει μια αλήθεια. Δύο είδη κλιμάτων, τα κλίματα που κάνω καρπό και αυτά που δεν κάνω. Μην πιστεύει κανένας ότι είναι τέτοια μοναδική εξαίρεση που μπορεί να φέρνει μόνο καρπό χωρίς να θέλει θεραπεία. Ξεχάστε. Είναι μια τεράστια πλάνη και απάτη αυτή. Θεραπεύεσαι και φέρνεις καρπό. Θεραπεύεσαι και φέρνεις καρπό. Θεραπεύεσαι και φέρνεις καρπό. Δεν υπάρχει φέρνω καρπό χωρίς να θεραπεύω. Θεραπευόμαστε, φέρνουμε καρπό. Θεραπευόμαστε, φέρνουμε καρπό. Και έτσι εκπληρώνεται ο λόγος του Θεού, και μια πλευρά και άλλη πλευρά. Γιατί κανένας δεν μπορεί να πει εγώ είμαι μια ιδιαίτερη εξαίρεση και φέρνω μόνο καρπό. Αφού είμαστε σπέρμα ανθρώπινο, μεταφέρουμε την κληρονομιά της αμαρτίας και αυτό έχει δέσει τη ζωή του ανθρώπου τη σάρκα, και ο καλός Θεός μας βοηθάει να φέρουμε καρπό κατά πάντα στη ζωή μας. Θεραπεία του Κυρίου ευγενική. Ποτέ ο Θεός δεν μας ντροπιάζει, ποτέ δεν μας προσβάλλει ο Θεός, ποτέ δεν μας μιλάει άσχημα ο Θεός. Πάντα είναι γλυκός, πάντα είναι καλός, αλλά μας ξεστιπάζει. Και θυμάμαι μια μέρα έχω έναν αδερφό εδώ στο Κοροπή, είναι πνευματικό αδερφό,
και βρίσκω έναν κοινό φίλο μας. Αυτός δεν πάει στην εκκλησία. Και μου λέει, τι κάνει ο τάδε μου, λέει, μένουμε κοντά αυτή, δηλαδή το σπίτι της χωρίς ένα στίχος. Είναι καλά, μου λέει. Και του λέω, μια χαρά, λέει, πάει στην εκκλησία του. Ρε, κάθε μέρα μου λέει, βρίζει αυτός απ' έξω. Δηλαδή, ο Θεός αποκαλύπτει την αμαρτία του αδερφού μέσα από ένα κανάλι του κόσμου και τη φέρνει σε μένα. Η αμαρτία δεν κρύβεται. Ξεσκεπάζω Θεός. Και εγώ τι πρέπει να κάνω, να πάω εκεί πέρα να πω, Κύριε, βοήθησε τον αδερφό μου, να έλεξε τον να μην βρίζει, γιατί η αμαρτία είναι αμαρτία. Μπορεί ο Θεός να πει, δεν πειράζει, αυτός είναι δικός μου, εγώ το κάνω, παραβλέπω την αμαρτία. Δεν κάνει τέτοια πράγματα ο Θεός. Μετά θα γίνει σε ένα κλίμα άκαρπο. Άκαρπο κλίμα. Αντί να ευχαριστηθείς με τον καρπό του Θεού, θα είσαι μια ζωή 20 χρόνια σε μια σταγόνα εκεί. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Ο Θεός θέλει να καρποφορήσουμε. Αλλά για να καρποφορήσουμε πρέπει να μας κλαδέψει, να μας θεραπεύσει ο Κύριος. Για να μπορούμε να αισθανθούμε τη δικιά του καρποφορία και τότε θα καρποφορήσουμε. Αλληλούια. Φέρτε τα πάντα στον Κύριο. Τα λάθη της αδυναμίας, της αμαρτίας, τα πάντα. Και τις ευλογίες. Κάποιος δεν μπορεί να διαχειριστεί ευλογία. Του δίνει ο Θεός μια μερίδα ευλογίας και μετά δεν πιάστονε. Πρέπει να ρίξει να σου αφοδέσεις. Δεν μπορεί να τη διαχειριστεί την ευλογία. Να πει αυτός, Κύριε, βοήθησε με να γίνω καλός διαχειριστής της ευλογίας. Σε ενότητα. Το χρήσμα έρχεται στη σεμνότητα, στην ταπεινότητα, στην υπακοή του Κυρίου και μας το εμπιστεύεται ο Κύριος. Το πολύτιμο χρήσμα του για να γίνουμε καλοί οικονόμοι της Βασιλείας του Κυρίου των Δυνάμεων. Χαλλελούια. Χαλλελούια. Καλός είναι ο Θεός. Αγαθός είναι ο Θεός. Θέλει να καταφέρει. Ό,τι θέλω στο Θεό, ποιος δεν έχει σπίτι. Πιστεύει τον Κύριο. Ποιος δεν έχει αυτοκίνητο, πιστεύει τον Κύριο. Ποιος δεν έχει μηχανάκι, πιστεύει τον Κύριο. Τον Κύριο τα ζητάει. Μάθε να ζητάς τα πάντα από τον Θεό. Όχι μόνο τις ευλογίες και τη θεραπεία σου, τα πάντα. Να έχουμε μια σχέση ολοκληρωτική με τον Θεό. Και ο Θεός ποτέ δεν θα στα δώσει όλα αμέσως. Θα σε γιατρεύει και θα σου δίνει. Άμα εσύ είσαι έτοιμος να ακολουθείς αυτόν τον δρόμο, εσύ είσαι καλό δρόμο. Γιατί και εγώ όταν γνώρισα τον Θεό, νόμιζα ότι θα πατήσω ένα κουμπί και μου τα δώσε όλα ο Θεός. Δεν είναι έτσι. Θα σε γιατρεύει ο Θεός και θα σου δίνει. Θα σε γιατρεύει ο Θεός και θα σου δίνει. Θα σε μάθει υπομονή, θα σε μάθει υπακοή, θα σε μάθει να μην βιάζεσαι, θα σε μάθει να περιμένεις εκείνο και στο τέλος θα στα δώσει ο Θεός. Μάθε να ζητάς από τον Θεό οτιδήποτε έχεις ανάγκη. Έχεις πολύ καλά κομμάτια στη ζωή σου γιατί είσαι παιδί του Θεού. Έχεις και πολύ άρρωστα κομμάτια. Και ο Θεός θέλει και το ένα κομμάτι και το άλλο κομμάτι. Αλληλούια. Πρέπει να τον ευχαριστούμε για τα καλά και να φέρουμε και τα άρρωστα στο Θεό. Για να μπορεί ο καλός Θεός να τα γιατρεύει. Για να βγει ο καρπός από μέσα. Ο χυμός, από πού βγαίνει ο χυμός στα φύλλα. Μέσα από το κλίμα βγαίνει. Από μέσα θα βγει ο χυμός. Δεν είναι δεξιά και αριστερά ο καρπός, μην το ψάχνουμε δεξιά και αριστερά. Από μέσα βγαίνει ο χυμός. Από μέσα. Από μέσα και βγάζουμε τσαπιά, καρποφόρα, ευλογημένα. Για να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου και να υψωθεί ο Κύριος κατά πάντα σας. Θέλεις να κάνεις τον άντρα σου να πιστέψει. Πες του λίγα λόγια, μην του λες πολλά λόγια. Γιατί αν ζεις πολλά χρόνια μαζί, δεν σε ακούει με τίποτα. Φέρ' το στον Θεό και άσε τον Θεό να τον πεις. Θεός θα το κάνει. Σταμάτα εσύ να του λες πολλά λόγια και άσε τον Κύριο να του πει λόγια. Εσύ πες το στον Θεό και ο Θεός θα τα πει και σένα μετά. Μάθε να συνεργάζεσαι. Ας μάθουμε να μην παίρνουμε το ρόλο του Θεού. Να κάνουμε πίσω μας. Αλληλούια. Και τότε ο καλός Θεός θα κάνει την πλευρά του, θα κάνει. Θα κάνει το κομμάτι του, θα κάνει. Και τότε θα βρούμε ιδιαίτερη χάρη από τον Κύριο στη ζωή μας. Και θυμάμαι παλιά είχαμε μια αδερφή πέρασε από εδώ.
Μου λέει, θέλω να κάνω τον άντρα μου να πιστέψει. Και λέω, κάτσε να δω τι συμβαίνει, προσευχήθηκα. Μου λέει, δεν μιλάω με την πεθερά μου. Και λέω, για να πιστέψει ο άντρας σου, πρέπει να μιλήσει με την πεθερά σου. Έχετε δει τάβρο, τους τάβρους, που πάνε να τους δέσουν και κάνουν έκρηξη. Τάβρος ή αλοπολίων. Στο τέλος δεν πήγανε καλά τα πράγματα. Ο Θεός θέλει να μας δώσει πράγματα, αλλά σίγουρα ζητάει πράγματα μέσα μας. Πώς θα σου δώσει ο Κύριος τον άντρα σου να πιστέψει, αλλά εσύ δεν ανοίξει την καρδιά σου, να το θέλεις κάτι. Ο Θεός τις καρδιές φτιάχνει. Αλληλούια. Τις καρδιές φτιάχνει ο Θεός. Και όταν οι καρδιές φτιάξουν, τρέχει το λάδι, τρέχει το χρήσμα. Δεν χρειάζεται κάποιος να κάνει τον ευλογημένο, τρέχει απλά η ευλογία απλά. Γιατί βγαίνει από μέσα μας. Αλληλούια. Επομένως αυτή η αδερφή και όλη η κατηγορία είναι στα κλίματα τα άκαρπα. Πάρα πολλά τα άκαρπα κλίματα. Αλλά και πάλι ο Θεός τα αγαπάει αυτά. Και έχει ετοιμάσει και θεραπεία για τους τελευταίους χρόνους. Για να μπορέσει να θεραπεύσει αυτή την ασθένεια, ώστε όλα τα κλίματα να καρποφορήσουν και να το ξαστεί ο Κύριος μας από τη ζωή. Αλληλούια. 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 Δόξα στο όνομά του. Είναι καλός ο Κύριος. Και όταν αισθανθούμε το χρήσμα του Θεού στη ζωή μας, θα το αγαπήσουμε, θα το ποθήσουμε. Γι' αυτό θα πούμε ότι οι άνθρωποι στους τελευταίους χρόνους είναι πιο πολύ φιλίδωνοι και όχι φιλόθεοι. Αγαπάνε την ειδονή, την ευχαριστία της σάρκας και όχι τη φιλία του Θεού. Και αυτή η αγάπη για την ευχαριστία της σάρκας έρχεται από το σύμπλα του φιδιού, σε τσιμπάει το φίδι. Και όσο σε τσιμπάει το φίδι, γίνεσαι πιο πολύ φίλος της ειδονής του κόσμου και όχι φίλος του Θεού. Αυτό κάνει ο εγωκεντρισμός, σε κάνει φίλο της ειδονής της σάρκας και όχι φίλο της φιλίας του Θεού. Ενώ ο Χριστός λέει, είσαστε φίλοι μου, ας υποκαλεί φίλος. Και πρέπει να γίνουμε πιο κοντινοί φίλοι του Θεού για να μπορέσουμε να καταλάβουμε δι' αποκαλύψεως τι θέλει να μας πει ο Κύριος. Ο Θεός σε ελευθερώνει από τα χρέη. Ποιος κοστάει στην τράπεζα. Είναι βιβλικό. Ελευθέρωσε τη γυναίκα του προφήτη για τον προφήτη Ελισέα που είχε πάρει ιδανικά. Την έβγαλε από το χρέος. Ο Θεός βγάζει από τα χρέη. Από όλα βγάζει ο Θεός. Είναι κυρίαρχος. Με όλα ασχολείται. Αρκεί εμείς να ακολουθήσουμε τη σειρά του Θεού, την τάξη του Θεού και την οδηγία του Θεού. Αλληλούια. Αρκεί να τον εμπιστευτούμε και να επενδύσουμε στη σοφία του και στην αγάπη του κατά πάντα στη ζωή μας. Έτσι ας κρατήσουμε τον λόγο του Θεού και ας εμπιστευτούμε τον Κύριο κατά πάντα στη ζωή μας. Έτσι. Αλληλούια.